και κλείνει ο κύκλος των συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο. Βλέπετε λοιπόν ότι το Κουκουέ μόνο συμμετέχει άνετα σήμερα στη συζήτηση, διότι σου λέει δεν διεκδικώ με αυτούς τους σχετισμούς του κυβέρνηση, δηλαδή δεν έχουν οριμάσει υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις, ούτε πιστεύω στην Ευρωζώνη ή στην Ευρώπη, όλοι οι άλλοι, σήμερα είμαστε σε μια καταθλιπτική κατάσταση. Πρώτα η ίδια η Επιτροπή δηλαδή σε κάθε κείμενο εδώ, επειδή τα παιδιά είναι συμπεριφοριστέ οικονομολόγοι, σε κάθε κείμενο ξέρετε υπάρχει μια ψυχολογία, δεν είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο στον τρόπο που έγραψε η Επιτροπή αυτό το κείμενο. Υπάρχει. Είναι πιο καταθλιπτική η Επιτροπή από ότι ο Τσακαλώτο. Για να λέμε την αλήθεια. Ο τρόπο που δόμησε το κείμενο είναι έτσι ευκλήδη, δηλαδή, ναι ή όχι. Δηλαδή, διαβάζοντα εγώ το κείμενο, αισθάνθηκα ότι μπαίνω στον πύργο του Κάφκα. Έπιασε μια ασφυξία, μια. Κόει <γωγνάσα> η μου! Όροι, περιορισμοί, κυρώσει, νομικά σύμφωνα δέσμευση, με μνημόνιο, χωρί μνημόνιο. Ένα ασφιχτικό πλαίσιο. Άρα εσεί ήδη ξεκινάτε την πιο πεσιμιστική προσέγγιση. Παρότι εντάξει, στο, στο τέλο λέτε υπάρχουν παρόλα αυτά οι δυνατότητε, αλλά το λέτε με έναν τρόπο ξεψυχισμένο. Όλοι λοιπόν οι άλλοι έχουμε πρόβλημα εδώ. Πάρε τον Σαχινίδη ο οποίο έκανε ένα άλμα, να πούμε, προς το μέλλον, προς την Ομοσπονδία που θα κάνει μεταβιβάσει πόρων και λοιπά, είναι μεγάλη η απόσταση αυτή. Μεγαλύτερη από αυτή που κάνει ο ίδιος και ο Τσακαλώτος που λέει υπολογίζει μια αναθεώρηση του πλαισίου. Γιατί όμως αναφέρουμε τώρα στους συναδέλφους. Προσέξτε και μάλιστα ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πλέον φτάνουμε σε μια άλλη φάση. Περνάμε δύο χρόνια μετά τις εκλογές, τις προηγούμενες. Άρα λοιπόν θα αρχίζεις να μιλάς εδώ πέρα ευκλείδη ως ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί την κυβέρνηση. Και θα πεις, ξεκινάει η εισήγηση, έχει ένα σημείο στην αρχή που λέει για τη δύναμη των συνενέσεων, χρειάζονται συνενέσεις. Το λέτε ή όχι στην αρχή. Θα πεις για να τα βγάλω πέρα σε αυτή την κατάσταση εν μέσω κρίσης και με αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο που είναι συμπίκνωση συσχετισμών, έτσι, δεν είναι ένα τυχαίο πλαίσιο, αρνητικών συσχετισμών. Σε αυτή την κατάσταση, για να τα βγάλω πέρα, θέλω ξέρω, ένα 25% ισχυρή πολιτική ιδεολογική εκπροσώπηση, άλλο ένα 25% πιο χαλαρή ε, ψήφου, α πούμε. Να πάμε στο 50% μέσω πολιτικών συμμαχιών ή προγραμματική πολυσυλλεκτικότητα, και άλλο ένα 20-30% α το πω έτσι ανοχής, Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ρε, παιδί μου. Ε, δεν πρόκειται ποτέ να τον ψηφίσω στον τζακαλό του που λέει ο λόγο. Αλλά θέλω να τον ακούω, θέλω να ξέρω που το πάει, καταλαβαίνω τι δυσκολίε του. Ό,τι καλό κάνει τέλο πάντων θα το στηρίξω θετικά. Δηλαδή, θε ένα 70% περίπου ενεργητική και παθητική συνένεση ή ανοχή για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Δεύτερον, πρέπει να κάνει, υποτίθεται, μια αναθεώρηση του πλαισίου. Αυτό το πλαίσιο, όλοι συμφωνούμε, ότι είναι ασφιχτικό. Θα τραβήξεις το σκηνή, ναι, θα τραβήξουν και αυτοί βέβαια. Θα το τραβήξεις μέχρι που να προσεγγίσεις τι. Αυτό που λέμε ένα όπτιμο προωθητικό ανεκτικό συμβιβασμό. Στα όρια, ποια όρια έχεις εδώ. Είναι τα όρια της πολυπλοκότητας που λέμε. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο πολύπλοκο από αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατον δηλαδή στα όρια της ανελεξάρτησης και μάλιστα όπως γίνεται ασφιχτική τώρα με αυτή τη λύση στην Ευρωζώνη, στα όρια του σχετισμού του δυνάμεων που δεν είναι μόνο εσωτερικός, πες ότι παίρνει σε 50% πλέον λόγο, έτσι που δεν το έχεις. Είναι ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων, ο ευρωπαϊκός συσχετισμός δυνάμεων και επειδή έφυγε τώρα ο Σαχήνιδης, πού τον είναι. Εδώ. Είσαι εδώ. Λέω για το σχετισμό των δυνάμεων. <Τι> το, τα, μιλάω μισή ώρα στον Ευκλήτη, έφυγε. Λοιπόν, ε, άκου Τώρα μιλώ για το σχετισμό των δυνάμεων πρέπει να υπολογίσει πολλά πράγματα. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Τι λέει για όλα αυτά. Εγώ διάβασα το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματο. Δεν είδα, ας πούμε, σοβαρέ καινοτομίε. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα θέλει να προχωρήσουμε σε αυτή τη μεταβίβαση πόρων από τον Βορρά στον Νότο. Δεν το είδα, ας πούμε, ούτε στο γερμανικέ θέσει. Άρα να καταλάβουμε τι δυσκολίε. Δεν λέω να καταλάβουμε τι δυσκολίε που έχουμε. Άρα λοιπόν πα ένα όπτιμο συμβιβασμό στα όρια αυτού του συσχετισμού. Αυτή είναι η πραγματική δυσκολία. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα πρέπει να περάσουν σε μια άλλη φάση στον πολιτικό του λόγο. Το σχόλιο, όλοι συμφωνούμε στα σχόλια. Όλοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να είσαι πολύ διαστραμμένο, δηλαδή, όπω είναι ορισμένοι ευρωπαϊστέ, οι οποίοι κατακανόνται στον χώρο τη κεντροαριστερά. Αυτοί που ζουν σε μια λογική, α πούμε, ευθύγραμμες σύγκλης οτιδήποτε έρχεται από την Ευρώπη είναι το σούπερ. Είναι παλί, μα ξέρεις ποιοι εννοώ τώρα. Μιλά πιο καθαρά. Λοιπόν, όλοι, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτό το χρέος, σε αυτό το πλαίσιο. Ξέρουμε ότι το πλαίσιο είναι ασφιχτικό. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτοί. Α, η δυσκολία είναι να βρούμε 17 κοινοβούλια να κάνουν αναθεώρηση του πλαισίου. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολιτικό είναι το ζήτημα. Πάλι καταλήγουμε στους συσχετισμού. Αυτό το πλαίσιο όπως το βλέπω, όταν ο Σαχινίνης θα θυμάται που είναι ο μόνος βουλευτής από εδώ τότε, όταν ήρθε το μνημόνιο στη Βουλή, είπα αυτό που λέμε, είναι ένα κύκλο μαθηματικών προβλημάτων, δεν ξέρω πόσοι από εσά είστε που λέμε ωραίο θεώρημα παντελώ αναφάρμοστο. Είναι ο κύκλο των προβλημάτων. Είναι στην ουσία αυτά που λέμε μαθηματικά μπιλιάρδου σε κυρτέ επιφάνειε, δηλαδή πώ κάνουμε προβλέψει. Αυτό είναι ακόμα Χειρότερο δηλαδή εδώ λες με αυτό το πλαίσιο ή εμείς θα σκάσουμε ή η Ευρώπη κάποιος θα σκάσει πάντως. Δηλαδή είναι κλασική περίπτωση που τα μαθήματα μιας κρίσης, αυτής που περάσαμε, προετοιμάζουν με μαθηματική ας πούμε έτσι πιθανότητα την επόμενη κρίση. Δεν μπορεί να αυτό το πλαίσιο είναι πολύ ασφιχτικό για τις ασυμμετρίες και τις ανισορροπίες της Ευρώπης. Κάπου θα σπάσει αυτό το πράγμα. Που δεν μπορεί κανεί να προβλέψει. Ο καθένα μπορεί να σκεφτεί πού θα σκάσει αυτή η ιστορία. Πάρτε τώρα, να δώσω ένα ως παράδειγμα: Πού το λέτε, με τα 500 εκατομμύρια που έχει στη διάθεσή του το Ταμείο, <χεδοί> μπορεί να τα βγάλει πέρα. Το είπαν οι συνάδελφοι, μια κρίση τύπου Ι... Ιταλία, α πούμε ή Ισπανία. Όχι, βέβαια. Τι θα γίνει τότε τότε πάλι θα ανατραπεί το πλαίσιο εκ των πραγμάτων. Θα έχουμε, αυτή είναι η Ευρώπη, α πούμε, μια διαρκή διαπραγμάτευση και μετατόπιση των χαρακτηριστικών τη. Πάρτε τώρα το άλλο, την Τραπεζική Ένωση. Δηλαδή, εδώ είναι η απόλυτη τρέλα, α πούμε. Κάναμε τόσο αγώνα, φωνάζουν όλοι τα λένε αυτά. Να διαχωρίσουμε τι τράπεζε από το κράτο, διότι είναι διόσκουροι. Έτσι ήταν και στην Ελλάδα, τι φαντάζεστε. Δηλαδή, όταν έκαναν εκδόσει ομολόγων, εσύ τότε βέβαια ήταν η πηγή στην κακή εποχή. Ξέρετε τι κάνει οι Υπουργοί Οικονομικών. Πέραν του τραπεζίτε, του λέει: Εάν δεν πάρει αύριο να κάνει λοιπά, θα σε. Δεν λέω τα υπόλοιπα που του λέγανε. Δηλαδή το κράτο λέει: Αγοράστε αυτά. Τέρμα. Είναι δυο Και ο ένα κέρδισε και ο άλλο τέλο πάντων ήταν καλή εποχή. Και αυτό τα ενώνουν ακόμα περισσότερο τον μπέρδεμα εδώ πέρα. Και υποτίθεται. Δεν τα λένε κάνω μάθημα σε κανένα. Τι νομίζω το ο Χωρίσο τα ξέρει αυτά. Τα ξέρει. Είναι υποχρεωμένο να παίζει ένα ρόλο εδώ πέρα. Όλοι έχει και μια θεατρικότητα, α πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη. Δηλαδή, Ακούστε τώρα, ένα ταμείο για 10 χρόνια βάλανε πόσα, 55 δις, ε, 54. πόσα, 54. 54. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι το 1% των ασφαλισμένων καταθέσεων, έτσι βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, από αυτό δεν βγαίνει το 55. Ναι, δηλαδή, δηλαδή φαντάζεστε να έχουμε ένα συμβάν τραπεζικό στην Ευρώπη. Με βάση τα άσε των τραπεζών, δηλαδή με τις πιο αισιόδοξε Κάποτε που ασχολούμουν και εγώ με αυτά, μπορεί να πει κανεί ότι χρειάζεσαι 1,33 για να μπορέσει να διαχειριστεί καταστάσει. Και θα μου πει οι Γερμανοί, Εντάξει, οι Γερμανοί σου λένε: Εγώ θα πληρώνω τι χρεοκοπίε των δικών σα τραπεζών. Δεν του ζητά κανεί αυτό. Δεν του ζητά. Αλλά προσέξτε, αν εμεί χρεοκοπήσουμε, ή σκάσουμε, ή σκάσει η Ευρωζώνη, θα ήθελα ε, κύριοι του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουλή. Ε, ε, λυπάμαι, θα το πω, να κάνουμε ένα μάθημα μια μέρα μα κάνετε ή να φέρετε ποιον ένα ειδικό, να εξηγήσετε γιατί είδα γερμανό καθηγητή, πήγα στη διάλεξή του που ήρθε εδώ και κάνει το μεγάλο ή τον τρανό και δεν ήξερε πώς δουλεύει το Target 2. Δεν ήξερε ότι οι Μπούτες έτσι αλλιώ χρεώνεται τα ελλείμματα στο σύστημα πληρωμών και ότι αν συμβεί κάτι θα το πληρώσουν που θα το πληρώσουν οι Γερμανοί. Γιατί δεν κάθονται λοιπόν να κάνουμε μια ρεαλιστική εκτίμηση των δεδομένων και να δούμε που πάμε. Όσο για το αναπτυξιακό είναι πολύ μελαγχολικό το πλαίσιο. Απελπιστικό. Τι να σας πω. Τι δεν μπορώ να μιλήσω πια. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή ασχολείται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που βουλιάζει με 1,5 εκατομμύρια ανέργους, ασχολείται με τον τεπών, με τα βιβλία, τα βιβλία, αυτό είναι η απόλυτη, η απόλυτη τρέλα, ή ξέρω εγώ με το φρέσκο, ή με το, πώς το, με το λάδι αν θα βάλουν σπορέλαια, είναι τρέλα. Και λέτε ΕΣΠΑ, Ποιο, ΕΣΠΑ. Εγώ δεν είδα πουθενά ΕΣΠΑ να έρθει εδώ να το κουβεδιάσουμε και να γίνει μια σοβαρή δουλειά και μια σοβαρή προετοιμασία. Δεν είχαμε συμφωνήσει όλοι. Υποτίθεται ότι θα υπήρχε εθνικό σχέδιο να συγκρότει ανάπτυξη. Λέω έστω την τελευταία στιγμή προεκλογικά θα κάνει μια, ένα τσάτρα πάτρα εκεί ο Στουρνάρα με το Σαμαρά να το φέρουν. Ούτε αυτό δεν κάνανε. Ένα εθνικό σχέδιο να συγκρότει ανάπτυξη, το οποίο θα ευθυγραμμίσει τα κίνητρα του έσπρα των τραπεζών <χε> του Επενδυτικού Ταμείου. Όλοι λέγαμε Χρήστο, ή το ξέρει αυτό πολύ καλά, Χρήστο στα Ό,τι χρειαζόταν τέλο πάντων, δεν λέω ετβά, εγώ δεν λέω ετβά, αλλά χρειάζονταν μια τράπεζα ανεπτυξιακή δικού σκοπού, όχι αυτό το τσίρκο του δίθεν επενδυτικού ταμείου που έκανε ο Χατζηδάκη. Δεν θέλανε οι τράπεζε. Μα και αυτέ θα κερδίζανε, αν υπήρχε ένα πραγματικό δύναμη, ένα δημόσιο, α το πούμε έτσι, επενδυτικό οργανισμό, φαντ δυναμικό. Και αυτοί θα κέρδιζαν πιο πολύ από όλου. Γιατί δεν το θέλανε. Το συρρυκνώσαμε σε αυτή την κοροϊδία, να πούμε, Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ξέρω εγώ αν είμαι πιο απεσιόδοξο από όλου σα. Μάλλον πιο απεσιόδοξο ήταν ο Τσακαλώτο, για να λέμε την αλήθεια. Διότι πρόβλεψε μια γρήγορη μεταβολή των συγχυσμών, την οποία εγώ δεν τη βλέπω. Δηλαδή, ο ενδυνάμει συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη, ακόμα και με τι καλύτερε των προβλέψεων, δεν είναι αυτό που θα μα δώσει μια ανατροπή του πλαισίου. Ενδεχομένω όμω τα ίδια τα γεγονότα, δηλαδή σπρώξουν σε μια μεταβολή, σε μια μετατόπιση των ισορροπιών στην Ευρωζώνη. Από αυτή την άποψη είμαι θετικό. Ευχαριστούμε τον κύριο Νοβλάκη. Ε, μια τοποθέτηση από τον κύριο Γιαρκόβα και κλείνει ο Υπουργό ο κύριο Σταϊκούρα, αν θέλει κάποιο. Κύριε Λιαρκόβα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, άκουσα με, πολύ, με ιδιαίτερη προσοχή όλε τι παρατηρήσει ε, με τις οποίες συμφωνώ ε,